Έχουμε την τιμή και τη χαρά με τον κύριο Κυριακόπουλο, αρχηγό της Κευρακοτέλας. Σπουδαία νίκη. Η ομάδα έχει να παίξει αρκετό καιρό. Φάνηκε αυτό τελικά στο πρώτο ημίχρονο, η έλλειψη ρυθμού και παιχνιδιού. Τα παιδιά, μια πολύ καλή ομάδα Α1 του ομίλου μας Παντελίδη του χρόνου, αν και 5 είχαν ρυθμό λόγω των play-off και παίξαν και εξαιρετικά με βάση αυτά. Στο δεύτερο όμως βρήκατε το ρυθμό σας, βρήκατε τα μεγάλα σουτ και με ψυχραιμία και ωριμότητα πήρατε την πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Θα σχολιάσω. Κοίτα, καταρχήν το πρωί μας είχε πάρει ο Κωνσταντίνος τηλέφωνο και μας είπε αν θέλουμε, επειδή ένα παιδί από την άλλη ομάδα δεν είχε δικαίωμα. Θέλω να το πω προς τιμή σας αυτό, σας θυμάμαι ιδιαίτερα. Δεν είναι, να σου πω κάτι, είναι το όχι, δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν είναι αυτονόητο για σένα, Τάσο, δεν είναι για άλλους. Είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, σας θυμάμαι και μπράβο σας αυτό. Ερχόμαστε να παίξουμε πρώτα. Ακριβώς, συνέχισε. Ναι. Και εννοείται θέλουμε να κερδίσουμε, δεν πάει κανείς να χάσει. Αλλά θεωρούμε σαν ομάδα και σαν φιλοσοφία ομάδας και σαν φιλοσοφία ανθρώπων ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός είναι εκεί. Ο σκοπός είναι το παιχνίδι το ίδιο. Μπορέσαμε, κερδίσαμε, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Κοιτάμε σταθερά το επόμενο παιχνίδι. Στους 16 τώρα. Στους 16. Να ευχηθώ υγεία σε όλους. Και στον Βασίλη τον Κούστη από εμάς που έχει σπάσει τον κόρη, να ευχηθούμε από όλη την ομάδα πολλά περαστικά. Και να έχουμε υγεία και να έρθουμε στον επόμενο παιχνίδι να παίξουμε όλοι μαζί όπως ήμασταν σήμερα παρέα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και περαστικά στα παιδιά που είναι τραυματίες. Να είσαι καλά.